Φεύγουμε από τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο και πάμε στον κύριο Μαζάνη, τον παιδίατρο, τον κύριο Σπύρο Μαζάνη, διότι οι ιώσεις στα παιδιά είναι πολλές και γενικά έχουμε και πολλές ελλείψεις στα σχολεία και κοκτέιλ ιώσεων και ελλείψεις φαρμάκων καταγγέλνουν οι γονείς και μια ταλαιπωρία γενική, κύριε Μαζάνη. Τι ακριβώς γίνεται? Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Συμβαίνει κάτι ατέριαστο που δεν το έχουμε ξαναδεί σε μελέτες των τελευταίων 30 ετών. Ποιο δηλαδή? Δηλαδή, δεν το έχουμε ξαναδεί, ένα κοκτέιλ ιώσεων όπως είπατε. Mm-hmm. Στην κορφή είναι η γρήπη, μετά ο κορονοϊός, ο RSV ιός που κάνει αναπνευστικά προβλήματα και παρακάτω είναι ο αδενοϊός, ο πνευμονιόκοκος και ο στρεπτόκοκος. Πρώτη φορά βλέπουμε τόσα πολλά μικρόβια, ιούς και βακτήρια μαζί και τόσο νωρίς. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο σιγά σιγά και έχει κορυφωθεί τώρα, όπου ενώ τον τελευταίο μήνα είχαμε μία αύξηση της τάξεως του 20% κάθε εβδομάδα της νοσηρότητας, την προηγούμενη εβδομάδα τρέχαμε με 41%. Να, επίσης, κυρίως παιδιά, κύριε Μαζάνη, έτσι. Παιδιά από 0 έως 14 ετών είναι, μάλιστα, το περισσότερο πρόβλημα. Όμως τα παιδιά είναι η αιτία που κολλάνε, όπως λέμε, οι μεγαλύτεροι, οι γονείς τους και ο παππούς και η γιαγιά που είναι στο σπίτι. Άρα λοιπόν θέλει προσοχή, γιατί από ό,τι φαίνεται θα εκτιναχτεί η νοσηρότητα των μεγάλων τις επόμενες εβδομάδες. Μας έχει προστατεύσει ακόμη το γεγονός, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές ιός και πολλές και κολλούν τα παιδιά, η αλήθεια είναι. Μας έχει προστατέψει ακόμη ο καλός καιρός. Αυτό είναι αλήθεια και γι' αυτό περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους δύο μήνες που θα χειροτερέψει ο καιρός, που θα κρυώσει και θα κλειστούμε μέσα υποχρεωτικά με κλειστά παράθυρα, να φουντώσουν περισσότερο αυτές οι ασθένειες και να αυξηθεί φυσικά η νοσηρότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ένα κρεβάτι για ένα παιδί σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, δημόσιο και ιδιωτικό. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχει έλλειψη φαρμάκων και αυτό ήταν αναμενόμενο, διότι η κατανάλωση είναι υπέροχη τον τελευταίο καιρό. Οπότε υπάρχει έλλειψη. Άρα, πώς θα το αντιμετωπίσουν οι γονείς, κύριε Μαζάνη, όταν υπάρχει έλλειψη φαρμάκων ή έλλειψη κρεβατιών? Δεν είναι μόνο οι γονείς, είναι και εμείς οι γιατροί τι κάνουμε. Σωστά. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά, διότι δεν βρίσκουμε τα φάρμακα που χρειάζεται το κάθε παιδί για τη θεραπεία του και είναι φάρμακα κοινά, δεν είναι κάτι, μια ασθένεια σπάνια, τα αντιβιωτικά, τα αντιπυρετικά και τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε για το βήχα. Προσπαθούμε με εναλλακτικούς τρόπους, δηλαδή να βρούμε ένα τι άλλο. Τι φάρμακα λείπουν, κύριε Μαζάνη, τι φάρμακα λείπουν? Αντιβιωτικά. Ναι. Αντιπυρετικά. Mm-hmm. Αντιπυρετικά και τα κοινά, αντιπυρετικά αυτά που λέμε, τον τεπόνα, ας πούμε. Ακριβώς. Δεν διαφήμιση τώρα αυτό που κάνουμε. Όχι, να καταλάβουμε το. Όχι, όχι. Το Παναντόλ, τι λείπει? Λείπει το τεπόν, λείπει το αλκοφρέν, λείπει. Λείπει, δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να το βρεις. Επίσης, από αντιβιώσεις, η πιο ισχυρή αντιβίωση, ας πούμε, που είναι το Augmentin, και δεν κάνουμε διαφήμιση, λείπει. Λείπει το Claricid, λείπει το Claripen. 4-5 είναι οι αντιβιώσεις, έτσι κι αλλιώς, τις ξέρουμε, δεν κάνουμε διαφήμιση. Λείπουν αυτά τα φάρμακα. Και επίσης, είναι πολύ σκληρό όταν πηγαίνεις στο νοσοκομείο και δεν υπάρχει κρεβάτι να σε βάλουμε μέσα. Έχουμε παιδάκια 3 μηνών, 4, 5, 6 μηνών, τα οποία έχουν βροχιολίτιδα και κινδυνεύει η ζωή τους. Οπότε πρέπει να μπουν στο νοσοκομείο, να πάρουν οξυγόνο και να πάρουν ενδοφλέβια αγωγή. Έτσι όπως είμαστε, το βασικότερο πρόβλημα είναι η γρήπη ή ο κορονοϊός? Η γρήπη είναι. Η γρήπη, είναι η κορυφή του παγόβουνου αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και όσα παιδιά δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, να σπεύσουν να το κάνουν, προλαβαίνουν. Γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και αυτά που έχουν κάνει το εμβόλιο νοσούν από γρήπη, αλλά όπως λέμε την περνάνε πιο ελαφριά. Εκείνο που πρέπει να στείλουμε το μήνυμα στους γονείς είναι όταν το παιδί τους αυτή την εποχή κάνει πυρετό, να μην περιμένουν 2 και 3 ημέρες που ακούγεται ότι μπορώ να περιμένω μια γνώμη 2-3 μέρες στον πυρετό και μετά να πάω στον γιατρό. Με τον πρώτο πυρετό θα πρέπει να απευθύνονται στον παιδίατρο για να πάρουν τις πρώτες οδηγίες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι αυτό που έχει το παιδί. Επίσης υπάρχει και στρεπτόκοκος, ο οποίος πρέπει εγκαίρως να εντοπιστεί για να πάρει τη σωστή αντιβίωση ένα παιδί. Πάντως ο στρεπτόκοκος, επίσης, επειδή υπάρχει ένας φόβος, αντιμετωπίζεται, έτσι? Γιατί στη Βρετανία έχουν πεθάνει πολλά παιδιά.
Ναι, βεβαίως, να το πούμε στους γονείς ότι εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή, διότι τα παιδιά πολύ εύκολα φτάνουν στον προσωπικό τους παιδίατρο, γενικά στον παιδίατρο, και γίνεται η διάγνωση και χορηγούμε αντιβίωση. Στην Αγγλία και σε άλλες χώρες δεν υπάρχουν τόσοι παιδίατροι που υπάρχουν στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα τα παιδιά να εξετάζονται από γενικούς γιατρούς και έτσι να χάνονται τα περιστατικά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαζάνη. Να είστε καλά. Για μια φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.